Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Στη συνέχεια των εκπομπών μας θα μιλήσουμε για τον Ιησού, ο οποίος φιλοξενείται σε ένα σπίτι. Ένας Φαρισαίος, λέει, τον προσκάλεσε να δειπνήσει μαζί του. Και προσκλήθηκαν και πήγαν και άλλοι Φαρισαίοι και γραμματείς στο σπίτι αυτό. Δεν αποκλείεται αυτή η πρόσκληση να ήταν παγιδευτική, όπως μας λέει αργότερα ο Ευαγγελιστής. Ο Χριστός, ο Ιησούς, πηγαίνει στο σπίτι του και κάθεται κατευθείαν κοντά στο τραπέζι και ανακλήθηκε, λέει. Δηλαδή κάπως ξάπλωσε στην καρέκλα. Ήτανε καρέκλες έτσι, μπορούσες κάπως να γύρεις το σώμα σου. Ο Ματθαίος λοιπόν το αναφέρει στο Ευαγγέλιο του αυτό το περιστατικό και μας λέει πως δεν τήρησε ο Χριστός το τυπικό του καθαρισμού. Δηλαδή δεν έπλυνε τα χέρια του. Και αυτός, λέει, εθαύμωσε ο Φαρισαίος όταν είδε ότι δεν έπλυνε τα χέρια του Ιησούς και έδειξε μια εσωτερική απορία δίχως να την εκφράσει. Ο Ιησούς όμως, γνωρίζοντας ως Θεός τι σκέφτεται ο Φαρισαίος, του λέει, δίχως να του μιλήσει ο Φαρισαίος: «Εσείς οι Φαρισαίοι, λέει, καθαρίζετε το έξω μέρος από το ποτήρι, ενώ το μέσα το αφήνετε ακαθάριστο». Σαν να λέει ότι πλένετε το σώμα σας μόνο, αλλά την ψυχή σας δεν την πλένετε. Πλένετε τα χέρια σας, αλλά δεν πλένετε την ψυχή σας. Γι' αυτό τους είπε άφρονας και ανόητος. Γιατί τους λέει, άφρονες, αυτός που επίησε το εξωτερικό δεν επίησε και το εσωτερικό. Ο κατασκευαστής δηλαδή του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου δεν είναι ο ίδιος. Ο ίδιος Θεός δεν είναι ο οποίος νομοθέτησε τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς παράγοντες της του ανθρώπινου σώματος. Λοιπόν, αλλά και τα πιάτα αυτά και τα ποτήρια δεν πρέπει να προέρχονται από ένα είδος αρπαγής. Και τους ψέγει διότι επιμελούνται το μεν εξωτερικό, το δε εσωτερικό, το αφήνουν έτσι. Να λοιπόν τώρα πώς παρουσιάζεται εδώ η νόσος. Και να δούμε σε κάθε νόσο ο σωστός γιατρός τι φάρμακα δίνει. Λέει, το περιεχόμενο του πιάτου να το δώσετε ελεημοσύνη. Θα συμπληρωθεί δηλαδή η καθαριότητα της ψυχής όχι μόνο με τους τυπικούς, με τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και με την εσωτερική κάθαρση που προέρχεται από την ύψη, την προσευχή, αλλά και την ελεημοσύνη. Και με αυτά θέλει να δείξει την υποκρισία και τον εγωισμό των Φαρισαίων. Και συνεχίζει αργότερα και λέει, «Ουέι μην Φαρισαίοι, αλλοί μόνο σας Φαρισαίοι, διότι δίνετε το 1/10 από το δυόσμο και τον πήγανο και κάθε λαχανικό και μυρωδικό, αλλά αδιαφορείτε για την κρίση, τη δικαιοσύνη και την αγάπη προς το φιλές πλαχνού Θεό». Και αυτά, λέει, πρέπει να κάνετε, να μην τα παραλείπετε τις ελεημοσύνες, αλλά και τα άλλα να μην τα αφήνετε, να μην τα χάνετε, να μην τα θεωρείτε σαν τελευταία. Αυτή είναι η υποκρισία των τελώνων και των Φαρισαίων. Και αργότερα τους λέει, αλίμονο σε εσάς, διότι αγαπάτε τις πρώτες θέσεις, τις συναγωγές και τα φιλήματα στην αγορά, θέλετε να φαίνεστε πρώτοι στον κόσμο και στις αυλές, αλλά αλίμονο σας, διότι είσαστε σαν άδειλα μνημεία, κρυφούς τάφους. Με τους κρυφούς τάφους μοιάζετε, που ξεγελώνε τους ανθρώπους και μολύνουν αυτούς που πατούν εκεί, διότι η τάφη αυτή είναι γεμάτη από κόκαλα και κάθε ακαταρσία. Η υποκρισία λοιπόν μας προβληματίζει για σήμερα.
Τι είναι αυτή η υποκρισία? Βλέπουμε ότι ο Ιησούς φιλοξενείται από έναν Φαρισαίο. Εν πρώτης δεν αρνείται τη φιλοξενία και δεν λέει δεν έρχομαι, αλλά πηγαίνει. Δεν κολακεύεται όμως από τη φιλοξενία, ούτως ώστε να μην ελέγξει την παρανομία των ανθρώπων αυτών, αλλά των αντίον. Παρόλο που φιλοξενείται, δεν αφίσταται της αληθείας, δεν παίρνει διαζύγιο με την αλήθεια, αλλά τους λέει ακριβώς εκείνα που πρέπει να τους πει. Γιατί δεν υπάρχει στον Χριστό ανθρωπαρέσκεια. Και αυτά είναι πράγματα από τη ζωή τη δική μας. Γι' αυτό μελετώντας το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε πώς μπορούμε και εμείς να συμπεριφερθόμεθα, να συμπεριφερόμεθα στους άλλους ανθρώπους. Ο Ιησούς προσκαλέστηκε λοιπόν από τον Φαρισαίο και γνωρίζοντας ότι καθαρίζουν τα πιάτα και τα ποτήρια πάρα πολύ οι Φαρισαίοι, γνωρίζει όμως επίσης ότι τα πολλά σερβίσια και τα ωραία πράγματα που έχουν στα σπίτια τους προέρχονται από αρπαγές, από κλεψιές δηλαδή. Διότι τότε συνήθιζαν να δίνουν στη συναγωγή το 1/10 από τα έσοδά τους, όπως ακριβώς διέτασε τότε ο Μωσαϊκός νόμος, μέχρι και τα ελάχιστα πράγματα όπως είναι ο δυόσμος και το κείμενο, δηλαδή τα χορταρικά, τα λαχανικά της κουζίνας, τα οποία δεν τα επιβάλλει και τόσο ο νόμος, αλλά ο νόμος λέει να ξεχωρίζεις από τα χρήματά σου κάτι, το 1/10 τουλάχιστον, και να το δίνεις στους φτωχούς. Αλλά ο Χριστός δεν θέλει μόνο την τυπική αυτή πράξη, αλλά θέλει και ευσπλαχνία. Διότι θυμόσαστε ότι είχαμε πει την άλλη φορά ότι ενώ ήδη είχαν διαπράξει τόσα σαργικά παραπτώματα, θέλανε την άλλη φορά μια γυναίκα να τη λιθοβολήσουν, επειδή ακριβώς την πιάσανε λέει, να αμοιχεύεται με κάποιον. Αυτή η υποκρισία λοιπόν των Φαρισαίων τον χτυπάει πάρα πολύ και θέλει να την διορθώσει, έστω και με το βίαιο τρόπο αυτό του ελέγχου του ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν με τάφους, που δεν τους βλέπει απ' έξω κανείς γιατί είναι καμουφλαρισμένοι, ενώ αν τους έβλεπε δεν θα πήγαινε μέσα να μολυνθεί. Δεν θα πατούσε δηλαδή μέσα στις ακαθαρσίες ενός τάφου. Αυτή είναι λοιπόν η υποκρισία των Φαρισαίων, αλλά όπως είπαμε, σαν καλός γιατρός προτείνει και την θεραπεία. Συνιστά λοιπόν ο Ιησούς στους Φαρισαίους να μην αφιερώνουν στο Θεό μόνο το πιάτο, το εξωτερικό της πιατέλας, αλλά και το περιεχόμενο. Να μην είναι δηλαδή το περιεχόμενο, απαγορεύεται να είναι προϊόν αρπαγής. Του συνιστά να δίνουν ελεημοσύνη, αλλά από τα υπάρχοντά τους, τα οποία και τα περισσεύματά τους, από τα οποία όμως θα φροντίσουν να είναι τίμια στο σπίτι τους μέσα αυτά τα πράγματα και όχι αντικείμενα κλοπής και αρπαγής. Τους λέει και τα ελάχιστα αυτά να τα κρατάτε. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό το να δίνεις κάτι από τα υπάρχοντά σου, έστω και τα πιο ευτελή. Αλλά η ουσία είναι να καθαρίζεις και το εσωτερικό τον άνθρωπο, τον μέσα άνθρωπο, από όλες αυτές τις κακίες τις οποίες μπορεί να έχει. Και τους συνιστά να μην αγαπούν τις πρωτοκαθεδρίες, τις συγκεντρώσεις, τις πρώτες θέσεις, τα δείπνα και τις τιμές από τους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουν το καλό, αλλά μην αισθάνονται την ανάγκη να το επιδεικνύουν. Έτσι. Αλλά ας κοιτάξουμε και εμείς τη δική μας ζωή, διότι υπάρχουν και Φαρισαίοι και παρόμοια υποκρισία στην κοινωνία μας, αλλά υπάρχει και η ανάλογη θεραπεία αυτής της υποκρισίας, την οποία θα μας υποδείξει στη
στη συνέχεια ο ίδιος ο Κύριος. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει το τραπέζι σε αρχιερείς και πατριάρχες και παρουσιάζεις όλα τα πολυτελή πράγματα τα οποία έχεις στο σπίτι σου, σερβίτσια πολυτελή, τα πάντα, τα ακριβότερα και τα ωραιότερα πράγματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Έχεις καθίσματα πολυτελή και αίθουσα που πλέει μέσα στα φώτα. Το ερώτημα όμως είναι πώς όλα αυτά συγκεντρώθηκαν και αγοράστηκαν. Μήπως έγιναν με κομπίνες, με ληστείες, με αρπαγές. Άρα λοιπόν το περιεχόμενο το οποίο σερβίρεις, μήπως αποκτήθηκε με κολοπές, είτε αφανείς ή άλλες πονηρίες. Τα νόστιμα αυτά, φαγητά και ποτά, μπορεί να είναι γεμάτα από πονηρία και υποκρισία. Να έχουν βγει με τρόπο μη χριστιανικό. Έτσι. Με κλοπή δηλαδή. Και όπως συνήθως μερικοί έμποροι συνηθίζουν να κάνουν, να πουλάνε σε διπλάσιες τιμές από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να κάνουμε και τους τύπους, αλλά πρέπει να έχουμε και την ουσία. Δηλαδή, το να ανάψουμε κερί και να κάνουμε γονικλησίες δεν είναι κακό. Αλλά να μην είμαστε και εμείς απαιτητικοί και σκληροί προς τους άλλους. Γιατί θα φανούμε και εμείς υποκριτές ότι αδιαφορούμε για τα μεγάλα πράγματα και σχολιάζουμε τα μικρά και τα επουσιώδη. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο χειρότερο είδος υποκρισίας. Αυτό είναι το να φαινόμαστε εμείς πρώτοι και ψηλότεροι από τους άλλους, ενώ δεν αξίζουμε ούτε για τελευταίοι. Να μας αρέσει να μας χαιρετούν στους δρόμους με υποκλήσεις και με ευχάριστες προσφωνήσεις, να μας βάζουν στη μέση όταν περπατάμε στον δρόμο, να μας βάζουν στην καλύτερη θέση του τραπεζιού όταν πρόκειται για δείπνο και όλα αυτά τα πράγματα. Και η θεραπεία που προτείνεται είναι ακριβώς να σταματήσουμε αυτή την υποκρισία. Για την πρώτη περίπτωση μας λέει να δίνουμε ελεημοσύνη από τα υπάρχοντά μας και όσα περισσεύουν από τα πιάτα τα δικά μας, να τα δίνουμε ελεημοσύνη. Να δίνουμε από τα περισσεύματα και να μην κάνουμε σπατάλη. Αλλά εξοικονομώντας από τη σπατάλη θα μπορούμε να δώσουμε στους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε το εξής, ότι πιο μεγάλο πράγμα είναι να δώσει κανείς από αυτά που στερείται, παρά από αυτά που περισσεύουν. Γι' αυτό λέει και την παραβολή, όχι την παραβολή, μάλλον μια παρατήρηση, το δίλεπτο της χείρας. Μια χείρα έριξε ένα ελάχιστο ποσό, μισό ευρώ ας πούμε, αλλά αυτό ήταν από το ημερήσιο φαγητό της. Στερήθηκε η ίδια για να δώσει σε κάποιον φτωχό. Και αυτή η θυσία είναι πραγματικά μεγαλύτερη από αυτήν που κάνει ένας ο οποίος έχει 100 και δίνει τα 10, έτσι. Ή έχει 1000 και δίνει τα 50, ή τα 60, ή τα 100, ή τα 80, ή οτιδήποτε. Για να το λέμε αυτό, για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι και ο Θεός βλέπει με τι τρόπο γίνεται η ελεημοσύνη, ώστε και η υποκρισία αυτή της πολυτέλειας να θεραπευτεί με την ελεημοσύνη. Αλλά υπάρχει και υποκρισία στην Εκκλησία. Μας κατηγορούν πολύ για υποκρισία μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι λένε να μην κάνουμε καθόλου το σταυρό μας, να μην ανάβουμε κερί, για να μην εκτιθέμεθα, λέει, και είμαστε υποκριτές, γιατί κάνουμε σοβαρότερα λάθη από αυτά. Αλλά όχι, εδώ μας συνιστά ο Χριστός ότι πρέπει και τα τυπικά να κάνουμε, δίχως να παραλείπουμε τη μεγάλη ουσία. Και τα κελιά χρειάζονται και ο Σταυρός χρειάζεται και η προσευχή και οι γονικλησίες. Ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Θεό, εκδηλώνοντας έτσι τα εσωτερικά του συναισθήματα, άλλος θέλει να κλάψει, ας κλάψει, άλλος θέλει να γονατίσει, ας γονατίσει. Δεν είναι κακό τίποτα από αυτά. Κακό είναι η υποκρισία και να κάνεις κάτι το οποίο δεν αισθάνεσαι. Και η συμπεριφορά σου προς απέναντι στους ανθρώπους, καλά είναι όταν ξεκινάει από μέσα, από ένα συνέστημα και μεταδίδεται από αυτό το συνέστημα και το καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αληθινός.
ας πούμε, να μην χαμογελάσεις, να το αισθανθείς. Γιατί το ψεύτικο χαμόγελο είναι χειρότερο από να μην χαμογελάσεις καθόλου. Λοιπόν, φαινόμαστε λοιπόν εμείς εξωτερικά καλοί, αγαπητοί φίλοι, που είναι και το πιο εύκολο πράγμα, γιατί φοράμε μια μάσκα, ας πούμε, καλοσύνης, αλλά πρέπει να είμαστε και εσωτερικά καλοί, που είναι πολύ δυσκολότερο αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, ισόβια εργασία για να γίνει ο άνθρωπος καλός και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος. Η υποκρισία λοιπόν δεν είναι μόνο το να κρυφτεί κανείς, αλλά είναι και επικίνδυνο. Αλλά η υποκρισία, όπως λένε και πολλοί επιστήμονες, οδηγεί σε ψυχασθένεια. Όταν σε ένας άνθρωπος συνεχώς υποκρίνεται, μέσα του ζορίζεται πολύ και αρρωσταίνει. Υπάρχει ένας ψυχίατρος Γερμανός, ο Γκέρ Γκιν, ο οποίος αναφέρει ένα περιστατικό στην ψυχιατρική, πως μια κοπέλα που εξαπατήθηκε από κάποιον, τον οποίο τον είχε συμπαθήσει, τον είχε αγαπήσει, παντρεύτηκε κάποιον άλλον, αλλά φρόντιζε να κρύβει το παρελθόν της και να μην μιλάει ποτέ και να δίνει την εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ήταν ο πρώτος, ενώ είχε κάποιον άλλο προηγουμένως πριν παντρευτεί αυτόν. Όμως αυτό της δημιούργησε μια ψυχική αναστάτωση, σιγά σιγά μια ανέβρωση, και τη συνέστησε ο γιατρός να τα πει όλα στον άντρα της με καλή θέληση και να του ζητήσει συγγνώμη για την υποκρισία της. Και αυτό ακριβώς τη θεράπευσε, το ότι έκανε ακριβώς εκείνο που της είπε ο γιατρός, δηλαδή να πει τα πάντα για να καθαρίσει και να μην έχει αυτό το μυστικό το οποίο την δημιουργούσε προβληματική νεύρωση. Η ψυχική αγωνία και η υποκρισία, το να μην φανεί κάτι από το οποίο θα προδοθούμε για κάτι άλλο, μας κάνει συνεχώς κακούς ηθοποιούς μπροστά στο θέατρο της ζωής και οδηγεί, όπως είπαμε και άλλες φορές, οδηγεί αυτό σε μια νεύρωση, σε μια άσχημη κατάσταση, η οποία στην εξέλιξή της θα είναι και χειρότερη από όσο μπορούμε εμείς να φανταστούμε. Γι' αυτό και ο Κύριος καυτηριάζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ίσχυοι απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αλλά υποκρίνονται για οτιδήποτε άλλο. Είδαμε λοιπόν πως απαντάει ο Χριστός στους Φαρισαίους. Εκεί όμως στο συμπόσιο αυτό λέει ο Ματθαίος ότι υπήρχαν και κάποιοι νομικοί, αυτοί που εξηγούσαν τον νόμο του Μωυσή. Όταν λοιπόν μετά από αυτά τα ουέ των Φαρισαίων ένας νομικός μπήκε στη συζήτηση, άκουσε τι είπε αυτός για τους Φαρισαίους και του λέει: «Διδάσκαλε, όταν λες αυτά, λέει, βρίζεις και εμάς τους νομικούς». Παρεξηγήθηκε δηλαδή και αυτός. Αλλά και ο Χριστός του είπε: «Και σε εσάς, αλίμονο», και του εξηγεί ότι εσείς τι κάνετε, φορτώνετε στους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, νομοθετήματα και οτιδήποτε άλλο, και εσείς ξεφεύγετε, δεν τα εφαρμόζετε. Δεν ακουμπάτε, λέει, αυτό το φορτίο ούτε με το μικρό σας δάχτυλο. Ξεφεύγετε δηλαδή με τις νομικές σας γνώσεις από αυτά τα οποία υποχρεώνετε τους άλλους να κάνουν. Γι' αυτό είπε ο Εμίν, αλίμονο και σε εσάς, τους νομικούς, διότι εσείς τι κάνετε, λέει, κατασκευάζετε τους τάφους των προφητών για να δείξετε δήθεν ότι είσαστε αξιοπρεπείς και ακολουθείτε τη μνήμη αυτών των προφητών, αλλά τι γίνεται, εσείς είστε και οι πατέρες σας εκείνοι οι οποίοι φώνευσαν τους προφήτες. Τους φώνευαν οι πατέρες σας τους προφήτες και εσείς τώρα έρχεστε και κτίζετε τα μνημεία των προφητών με περιττή υποκρισία. Σαν να μην είσαστε εσείς εκείνοι οι οποίοι συμμετείχατε οικογενειακά σε αυτές τις δουλειές. Και καταφέρνετε, λέει, με την ενέργεια και με τις κινήσεις σας να γίνετε όμοιοι με τους παλιούς προφητοκτόνους προπάπους σας. Γι' αυτό και η Σοφία του Θεού προφητεύει και λέει τα εξής: «Θα αποστείλω σε αυτούς τους προφήτες και τους αποστόλους μου
Και άλλους θα φωνεύσουν και άλλους θα καταδικάσουν. Άλλους θα καταδιώξουν, άλλους θα πριονίσουν για να συγκεντρωθεί και να πληρωθεί το αίμα των προφητών από την γενιά του Άβελ μέχρι το αίμα του προφήτη Ζαχαρίου που το έχησαν μεταξύ του θυσιαστηρίου και της, του προσκεφηταρίου. Εκεί θα ζητηθεί σε αυτή τη γενιά, λέει ο Χριστός, από τη δική σας τη γενιά αυτή, θα ζητηθεί αυτό το αίμα το οποίο σε τόσους αιώνες μέσα έρευσε από την κακία των προγόνων σας, οι οποίοι υπήρξαν προφητοκτόνοι. Ανεξάρτητα αν εσείς τώρα λέτε πως αν αυτοί οι προφήτες ζούσαν τώρα, εμείς θα τους τιμούσαμε. Όχι, είναι λάθος να πιστεύετε τέτοιο πράγμα, διότι και τώρα αν έρθουν αυτοί οι προφήτες, εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι θα πετάξετε την πρώτη πέτρα και θα τους λιθοβολήσετε. Ξέροντας λοιπόν την οτροπία των εξουσιαστών, ο Χριστός τους μιλάει με σκληρή γλώσσα και τους λέει ότι μην νομίζετε ότι εσείς είσαστε εκτός αυτής της αμαρτίας, διότι θα πληρώσετε και τα λάθη όλων των προηγουμένων γενεών. Και δεν μιλάει μόνο και για τους Εβραίους, αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι το περίεργο. Μιλάει από την εποχή του Άβελ, δηλαδή σαν κατά κάποιο τρόπο όλων των αδικημένων το αίμα να εξητείται από εκείνους οι οποίοι έχουν την οτροπία του εξουσιαστή και την οτροπία του ανθρώπου που, εάν ξανάρχονταν αυτοί οι προφήτες, οι αθώοι, οι καλοί άνθρωποι, θα τους ξανασταύρωναν, θα τους ξανασκότωναν. Και ένας άλλος λόγος που το λέει ακριβώς είναι ότι αυτή η γενιά του Χριστού, δηλαδή πριν να τελειώσει να πεθάνουν οι άνθρωποι αυτοί, έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ μετά από 37 χρόνια, ακριβώς το 70 μετά Χριστόν, όπως έχουμε πολλές φορές πει, αυτή την ημερομηνία να την τυπώσουμε στο μυαλό μας, το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκαν οι Εβραίοι. Καταστράφηκε όλο το εβραϊκό έθνος, τουλάχιστον πάνω από το μισό, και οι άλλοι ξέφυγαν με τη φυγή προς τα άλλα έθνη, διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Κύριος προφήτευσε και την επάνωδο των Εβραίων στην Ιερουσαλήμ, όταν είπε στο τέλος της προφητείας, στο 25ο κεφάλαιο του Μαθαίου, στο 12ο κεφάλαιο του Μάρκου και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, επισημαίνει ότι οι Εβραίοι θα υποστούν μεγάλο διωγμό, αλλά κάποτε θα ξαναγυρίσουν στην Ιερουσαλήμ, όταν τελειώσουν, λέει, οι χρόνοι των εθνών, όταν σταματούν να την καταπατούν την Ιερουσαλήμ, τα έθνη. Και αυτό έγινε στις ημέρες μας, όπου σταμάτησε ο διωγμός των Ισραηλιτών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεντρώθηκαν εκεί στο παλιό Ισραήλ, στο οποίο δημιούργησαν και αυτοί πάλι με τη σειρά τους πάρα πολλά προβλήματα στους γύρω λαούς, άλυτα μέχρι τώρα, και τα οποία αυτά τροφοδοτούν την τρομοκρατία και γίνεται ένα φοβερό, μια φοβερή αντιπαλότητα από βεντέτες, από τρομοκρατία και χτυπήματα και από γενοκτονίες, ημέν στους δε. Έχουν ασφυκτικά περικυκλώσει οι Ισραηλίτες τους Παλαιστινίους, τους έχουν περιορίσει πάρα πολύ σε ένα χώρο που δεν είναι δυνατόν να ζήσουν τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζί, και με τα όπλα τα οποία έχουν κάθε τόσο βομβαρδίζουν τα σπίτια τους και δημιουργούν βιοπραγίες. Και αυτοί βέβαια αντιδρούν σπασμωδικά και ξέρουμε ότι ζώνονται με πυρομαχικά και πάνε και χτυπάνε όπου δει τυφλά χτυπήματα. Ακόμα δώσανε και δικαίωμα σε άλλους λαούς να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις σχεδόν σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, εκτός της Ελλάδος. Μας προφυλάει, φαίνεται, η Θεία Πρόνοια εδώ, και οι Άραβες πάντα μας αγαπούν, χάρη του Χριστού όλα αυτά. Από την πολιτική Σκοπιά, χάρη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ακόμα τον θυμώνται με συμπάθεια, και από τη θρησκευτική μεριά, χάρη του Χριστού, οι Άραβες είναι φιλικοί απέναντί μας και ουδέποτε στην Ελλάδα έκαναν τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση? Στην Ισπανία θρύνησαν 2.500 ανθρώπους μέσα στο μετρό. Στην Τουρκία κάθε τόσο γίνονται με εκατόμβες νεκρών. Έχουν γίνει πάνω από 15-20 τρομοκρατικές επιθέσεις, στο Ισραήλ άλλες τόσες, στη Συρία και στο Λίβανο
και σε όλα τα γύρω κράτη, στην Αγγλία. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Και αυτό το οφείλουμε ίσως όχι στην εξυπνάδα μας και στην πολιτική μας, αλλά σε κάποιους ανθρώπους που εκεί μέσα στις σπηλιές του Αγίου Όρους έχουν αναλώσει τη ζωή τους, προσευχόμενοι στο Θεό και ζητώντες για την Ορθοδοξία μια προστασία την οποία ο Θεός παρέχει πράγματι και για την οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες. Οι σύγχρονοι λοιπόν Ιουδαίοι του Ιησού ξεπέρασαν σε κακία όλους τους προηγούμενους. Διότι τώρα, όπως βλέπουμε, αυτή η γενιά του Χριστού, οι Φαρισαίοι και οι θα σκοτώσουν όχι μόνο έναν προφήτη, αλλά τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Αλλά όμως τους λέει ότι θα πληρώσετε τώρα εσείς όλα τα σπασμένα που συσσωρευθήκανε και η οργή του Θεού θα ξεσπάσει από τον τελευταίο προφήτη που σκοτώσατε μέχρι τον τελευταίο δίκαιο που σκοτώσατε στο βάθος των αιώνων. Και αυτό ήταν μια προφητεία του Ιησού η οποία βγήκε. Να λοιπόν γιατί το Ευαγγέλιο είναι πραγματικό και αληθινό, διότι μας λέει πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σήμερα ακόμα. Κατόπιν δε αυτών ακολουθεί και μια τρίτη επίπληξη, ένας τρίτος ταλανισμός. Αλίμονος εσάς τους νομικούς, γιατί ήρατε την κλίδα της γνώσεως, λέει, ώστε εσείς να μην μπαίνετε στη γνώση, αλλά να εμποδίζετε και τους ανθρώπους να μπουν στη γνώση και να σωθούν. Διότι δεν μπορεί να ανοίξουν πια οι άνθρωποι με την ορθή ερμηνεία των γραφών την πύλη της σωτηρίας και τη δίωδο προς το Θεό, εφόσον δεν θα πιστεύουν και δεν θα ξέρουν τι πιστεύουν και δεν θα έχουν τον πραγματικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Και μόλις τους είπε αυτά, βγήκε από το συμπόσιο και άρχισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να είναι φανατισμένοι εναντίον του, να τρίζουν τα δόντια τους πλέον εναντίον του. Αποτέλεσμα ήταν να προσπαθούν να του θέτουν συνεχώς τώρα από εδώ και πέρα παγιδευτικά ερωτήματα, είτε να τον εκθέσουν, να τον καταγγείλουν στον Κέσαρα σαν επαναστάτη εναντίον του Κέσαρος, ή στους Φαρισαίους σαν άνθρωπο ο οποίος χαλάει τον νόμο του Μωυσή. Αυτά τα δύο ήταν οι δύο άξονες, τους οποίους θα ήθελαν, οι δύο μιλόπετρες που εκεί θα ήθελαν να συμπιέσουν τον Ιησού και να τον εξεδωτερεύσουν. Αλλά αυτοί, όπως φαίνεται, δεν συνετιζόντουσαν από τα λόγια του Χριστού, ούτε από τα παθήματά τους από τις προηγούμενες γενναίες συνετίζοντο. Και ο Ιησούς τους απείλησε με αυστηρή τιμωρία. Αλλά αυτοί, ασυγκίνητοι. Αλλά και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει η ίδια υποκρισία. Επιβίωσε αυτή η υποκρισία των Φαρισαίων 20 αιώνες και έφτασε μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή μας. Στην εποχή του Χριστού οι νομοθέτες ήταν λίγοι σχετικά. Σήμερα υπάρχουν νομοθέτες, αλλά σήμερα βάζουμε νόμους τους οποίους αυτοί οι οποίοι τους βάζουν δεν τους κρατούν τους νόμους. Όπως ένας αδερφός δεν κρατάει τα ζητήματα ηθικής απέναντι στην αδερφή του, αυτά που βάζει δηλαδή στην αδερφή του δεν τα κρατάει ο ίδιος, αλλά πηγαίνει με την αδερφή του άλλου, ενώ δεν θέλει να πηγαίνει με τη δικιά του αδερφή, τι κάνει αυτός με αυτό? Αθετεί τον νόμο τον οποίο βάζει για τους άλλους. Δηλαδή κρίνει με δύο μέτρα και σταθμά. Δεν θέλει η αδερφή του να κακοποιηθεί, να παραπέσει, να την πάρουν κάποιοι άνθρωποι κακοί, να τη διαφθείρουν, αλλά αυτός έχει την απέτηση να παίρνει τις αδερφές των άλλων και να κάνει το κέφι του. Λίγο σοβαρότητα, με μια έτσι συμπεριφορά που δεν αρμόζει και δεν αντέχει στην κριτική του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και τα παιδιά προς τους δασκάλους τους είναι άταχτα, το ίδιο και οι δάσκαλοι προς τα παιδιά δεν κρατούν τους νόμους,
τους οποίους εκείνοι οι ίδιοι θέλουν να επιβάλλουν στους άλλους. Το παράδειγμα του πατέρα που καπνίζει και λέει στο παιδί του να μην καπνίζεις. Το παράδειγμα του άλλου ο οποίος λέει συνέχεια με διακόπτεται στην ομιλία και αυτός διακόπτει πολύ περισσότερο τους άλλους. Όλα αυτά και ακόμα η συμπεριφορά προς τα παιδιά πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε να μην έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί τα παιδιά το καταλαβαίνουν απόλυτα αυτό το γεγονός και δεν το συγχωρούν όταν ο άλλος είναι έτσι. Επιπλήττεις ένα παιδί και το παιδί αγωνιά, γιατί ο δάσκαλος το επέβρεξε με μεγάλη αυστηρότητα την οποία δεν έπρεπε να επιπλήξει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην εκνευρίζουμε υπερβολικά τα παιδιά, αλλά να τα ανθετούμε με πολύ σύνεση και αγάπη. Ξέρουμε ότι ο προϊστάμενος φέρεται άσχημα στον υφιστάμενο, ο πλούσιος φέρεται αλαζονικά στο φτωχό και περιφρονητικά και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν καταστάσεις άσχημες μέσα στην κοινωνία, τις οποίες τις πληρώνουμε με βία. Όταν υπάρχουν πολύ φτωχοί και πολύ πλούσιοι, θα γίνει μια σύγκρουση. Έτσι. Και θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, σε μια στάση μπαίναμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάμποση. Τότε παλιά ήταν και λίγα τα λεωφορεία και αρχίζαν οι φωνές. Γιατί δεν μας πήρες και εμάς, ξέρω εγώ, κλπ. Έπρεπε να περιμένεις περισσότερο, τρέχαμε από πίσω. Και αυτοί οι ίδιοι που φωνάζανε και παραπονιόντουσαν γιατί δεν τους πήρε το λεωφορείο, όταν σε μια στάση μπαίνανε και μερικοί άλλοι, λέγανε γιατί μπαίνετε εδώ μέσα, γιατί εδώ είμαστε πίχτρα και δεν χωράει κανένας. Θέλανε οι ίδιοι να μπουν, αλλά δεν θέλανε να μπουν οι άλλοι, οι οποίοι ήταν στην ίδια θέση πριν με αυτόν. Και έτσι γινόντουσαν ρεζίλοι αυτοί, γιατί κάποιος τους έλεγε εσύ γιατί κάθεσε τώρα και σχολιάζει αυτό τη στιγμή που και εσύ λίγο πριν μπορεί να μπει εσύ δηλαδή και να αφήσει του άλλου έξω. Αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά λοιπόν δεν είναι ωραία πράγματα, είναι γελιότητες. Πρέπει ο άνθρωπος όπως θέλει για τον εαυτό του έτσι να κάνει και στους άλλους. Και πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι οι παρέες μας κουτσοβολεύουν, ενώ εμείς κάνουμε δύο φορές χειρότερα για αυτούς που έχουμε τα παράπονά μας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και εμείς ένα νόμο τον οποίο να μην τον αθετούμε, αλλά να τον εφαρμόζουμε και στη δικιά μας περίπτωση. Το Ευαγγέλιο λέει να μην κάνεις εκείνο που δεν θες να πάθεις ή με θετικότερο τρόπο να κάνεις τον άλλον εκείνο που θα ήθελε να σου κάνει ο άλλος εσένα. Θες να σε τιμούνε, να τιμάς και εσύ τους άλλους, να δείχνεις την τιμή στους άλλους. Να μην είμαστε λοιπόν συγχρόνως και παραβάτες του νόμου του οποίου εμείς επιβάλλουμε στους άλλους, διότι αυτό δείχνει ότι είναι δείχνει εγωισμό, προπαίτεια και πάντων αλαφρότητα μυαλού και συνειδήσεως. Γιατί δεν δεχόμαστε αυτό το οποίο θέλουμε να επιβάλλουμε στους άλλους. Αυτές οι τιμωρίες λοιπόν πρέπει να είναι ανάλογες με τις παραβάσεις που κάνουμε και εμείς. Να μην πειράζει λοιπόν την αδερφή του άλλου, γιατί δεν θέλεις να πειράξουν τη δικιά σου αδερφή. Γιατί αν το κάνεις αυτό, κάποτε θα δεις και εσύ θα βγεις στο πικρό ποτήρι από τις πράξεις τις οποίες εσύ επιτρέπεις στον εαυτό σου και απαγορεύεις στους άλλους. Θα δεις στο σπίτι σου εκείνα τα οποία δεν θα ήθελες ποτέ να δεις. Και αν θυμηθούμε και τον Δαβίδ, ο οποίος είδε στη ταράτσα τη γυναίκα του Ουρία και αμάρτησε με τα μάτια πρώτα και κατόπιν σκέφτηκε να εξοντώσει τον άντρα της για να πάρει τη γυναίκα του. Και αν αμαρτάνουμε κρυφά τους ανθρώπους, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει ο Θεός ο οποίος βλέπει. Και όπως εσύ με την παρακοή σου λυπείς το Θεό, θα σε λυπήσει και το παιδί σου αναλόγως. Γιατί έχεις απέτηση το παιδί σου να σε ακούει, αλλά εσύ δεν ακούς τον πατέρα σου το Θεό.
Και αυτό γίνεται πολλές φορές μεγάλο μάθημα σε εκείνους οι οποίοι να απειθεί στο Θεό. Βλέπουν τα παιδιά τους να απειθούν σε αυτούς σε μεγάλο βαθμό και ταράζονται. Και μετά από πολλή σκέψη καταλαβαίνουν ότι και αυτοί δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό, το μεγάλο πατέρα. Ας είσαι εσύ λοιπόν εντάξει προς το Θεό και θα δεις και τα παιδιά σου ότι θα είναι εντάξει μαζί σου. Μη ζητάς λοιπόν να είναι τα παιδιά καλά μαζί σου τη στιγμή που εσύ φέρεσαι παράλογα ως προς το Θεό. Και οι γονείς να μην παραπονιούνται αν τιμωρούνται τα παιδιά στο σχολείο, αλλά να εξετάζουν αν είναι δίκαια αυτή η τιμωρία, η αποβολή ή ό,τι άλλο γίνεται και είναι ανάλογη με το τι έκαναν τα παιδιά αυτά. Ο σοφρονισμός χρειάζεται στα παιδιά και η μεγάλη επιείκεια στα παιδιά δεν δημιουργεί καλούς πολίτες ούτε ευτυχείς ανθρώπους. Αν κανείς γίνεται τύραννος στους υπαλλήλους του, είναι σαν να κάθεσαι πάνω σε κάρβουνα αναμένα. Διότι ανά πάσα στιγμή θα ξεσπάσει η οργή τους σε σένα. Δεν ξέρεις με τι απρόβλεπτες συνέπειες μπορεί να γυρίσει πίσω σου αυτή η κακή στάση απέναντί τους, η δικτατορική, η επιβλητική και κακή στάση. Γι' αυτό και εκείνοι οι οποίοι έλεγαν: γιατί μπαίνετε ρε παιδιά τόσο πολύ, δεν χωράμε άλλοι, ενώ αυτός μόλις είχε μπει στριμωγμένα, αυτός κινεί τις ειρωνίες των άλλων και γελάει όλο το λεωφορείο μαζί του. Αυτή λοιπόν είναι η τιμωρία εκείνων, οι οποίοι κάνουν τους μεγάλους ηθικολόγους, ανάλογα των φαρισαίων της εποχής, αλλά όταν έρθει η στιγμή δεν τηρούν τον νόμο και την ηθική την οποία θέλουν να τηρούν οι άλλοι. Ο Ιησούς βρίσκεται τώρα στο τέλος της επιγείου ζωής του και εκεί φροντίζει να ενισχύσει τους μαθητές του. Στην αρχή, όπως είπαμε, δεν έρχονταν σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με τους Φαρισαίους, απέφευγε να τους λέει φανερά και εξάστερα ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο Υιός του Θεού, γιατί ήταν και Υιός του ανθρώπου και Υιός του Θεού ο Χριστός. Αλλά τώρα στην τελευταία στροφή, στο τελευταίο κομμάτι της γηινής του παρουσίας, ξεσπαθώνει κατά κάποιο τρόπο και εναντίον αυτών, δεν τους φοβάται, ξέρει τι θα συμβεί, ξέρει ότι αυτοί είναι λύπκοι άρπαγες, ξέρει ότι θα φοβηθούν για την εξουσία τους και θα δείξουν τα δόντια τους σταματωμένα και τα αιμοχαρή και στον ίδιο. Αλλά δεν οροδεί πρώτου κινδύνου αυτού και ο ίδιος πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ όπου τον είχαν έτοιμο να τον αρπάξουν και να τον λιθοβολήσουν, διότι ήξερε ο Κύριος ότι έρχεται η ώρα αυτής της δοκιμασίας. Αλλά θέλει να παρηγορήσει τους μαθητές του, να τους δώσει θάρρος, διότι ο ίδιος θα τα καταφέρει μέχρι το τέλος, αλλά οι μαθητές του θα δυσκολευτούν πολύ. Είδαμε πριν λοιπόν το συμπόσιο και πώς θέλησαν να ειρωνευτούν τον Ιησού επειδή δεν είχε πλύνει τα χέρια του. Και συνεχίζει στο κατά Λουκάν αυτή τη φορά Ευαγγέλιο, αν κοιτάξουμε το περιστατικό αυτό, ότι μας εξηγεί ο Λουκάς ότι ο Χριστός έλεγε στους μαθητές του: προσέχετε τους εαυτούς σας από το ζυμάρι των Φαρισαίων, τη ζύμη, η οποία είναι η υποκρισία τους. Διότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό που δεν θα ανακαλυφθεί κάποτε, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό που να μην ανακαλυφθεί. Όλα θα φανερωθούν στο τέλος και θα φανερωθεί και η υποκρισία των ανθρώπων αυτών. Τα μυστικά τα οποία έχουν οι Φαρισαίοι σε λίγο θα είναι φανερά. Και εσείς όσα λέτε κρυφά, να ξέρετε ότι σε λίγο θα έρθουν στο φως. Και εκείνα που είπατε σε ιδιαίτερο μέρος και στα αυτή κάποιου, και αυτά θα φανερωθούν. Θα έρθει η στιγμή δηλαδή, που από τα μυστικά δωμάτια, τα μυστικά που είπατε, θα ακουστούν στις ταράτσες. Επομένως προσέχετε, διότι κανένα μυστικό δεν θα είναι απόλυτα σκεπασμένο και σκοτεινό. Αλλά σιγά σιγά όλα τα πράγματα θα έρθουν στη φόρα. Μερικοί λένε ότι και αυτό είναι μια μεγάλη προφητεία του Χριστού
και ότι στο τέλος των χρόνων θα ξεσκεπαστούν όλες οι μυστικές πράξεις που έγιναν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Και τι εννοούν με αυτό? Εννοούν όλα τα άνομα σχέδια των εξουσιαστών θα φανούν ανάγλυφα μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας. Θα πει κανείς περίεργο πράγμα. Κι όμως, παρακολουθούμε και σήμερα βιβλία αποκαλυπτικά, τα οποία λένε τι έκαναν οι σταυροφόροι, τι έκαναν οι ναΐτες, οι υπότες, τι έκαναν οι μασόνοι στην Αγγλία τον τάδε αιώνα, στη Γαλλία τον τάδε αιώνα, τι έκανε το Βατικανό όλα αυτά τα χρόνια. Και η γνώση των σκανδάλων της ανθρωπότητας όλων των εποχών θα φανεί τώρα σαν μια αποκαλυπτική ιστορική αλήθεια που δεν θα πλέον μπορεί να κρυφτεί όπως κρυβόταν τις προηγούμενες εποχές. Αυξάνοντας λοιπόν η γνώση των ανθρώπων, θα αυξηθεί και η γνώση περί του Χριστού. Αυξάνοντας η γνώση των ανθρώπων για τις πονηρίες, για τις σύντριγγες του παρελθόντος, θα φανεί ποιον πολεμούσαν και ποια είναι πραγματικά η αλήθεια. Για εκείνους οι οποίοι είναι πραγματικοί άνθρωποι, οξυδερκείς και τίμιοι με τη συνείδησή τους, και αυτό θα είναι ένα καλό στοιχείο και θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Ποιος θέλει να πάει με ποιον. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη, αν προσέξετε, σε κάποιο σημείο λέει: οι άγιοι από εδώ και μπρος θα αγιάζονται περισσότερο και οι κακοί, οι μοχθηροί άνθρωποι θα σατανοποιούνται από εδώ και πέρα περισσότερο. Έτσι θα γίνει ένας διαχωρισμός τα τελευταία των χρόνων, αφού οι άνθρωποι, οι κακοί, οι οποίοι θα ξέρουν την ίντριγκα και τον κακό και την κομπίνα που λέμε, θα μπουν μέσα εκεί και θα συνεχίσουν ως γνώστες του πράγματος, θέλοντας να αποκομίσουν από εκεί διάφορα κέρδη. Ενώ οι άνθρωποι του καλού θα δούνε την ιστορία υπό το πρίσμα το χριστιανικό, θα καταλάβουν ποιοι ήταν οι καλοί ηγέτες της ανθρωπότητος, τι ήταν ο Χριστός, για ποιο λόγο τον εκάρφωσαν επάνω στο Σταυρό, και θα ανοίξει το μυαλό τους, θα ξυπνήσουν δηλαδή τα μυαλά και θα καταλάβουν τι συνέβη στο πέρασμα το διάβα αυτό των 20 αιώνων, τι έκαναν οι επικυρίαρχοι αυτού του πλανήτη, γιατί τα λεφτά τα μάζεψαν οι Εβραίοι, γιατί εμφανίστηκε ο μουσουλμανισμός στον κόσμο, για ποιο λόγο, και θα διαλυθούν πολλοί γρίφοι και ψέματα τα οποία σερβίρουν σήμερα ακόμα και μέσω των μεγάλων δορυφορικών, τερατοδών δορυφορικών καναλιών, αυτές οι τεράστιες εικονοποιητικές μηχανές, οι οποίες είναι τα τελευταία προπήρια του ψεύδους των εξουσιαστών πάνω στη γη. Και θέλαμε να κάνουμε εκπομπές εδώ πάνω σε αυτό το λεπτό θέμα και δεν ξέρουμε πώς να το επεξεργαστούμε, πόσες ήταν οι μεγάλες αυτές κομπίνες της ανθρωπότητας που έγιναν για να σκεπαστεί ο χριστιανισμός, να θολώσει τα νερά. Τι προσπάθειες δεν έκαναν οι άθεοι της Δύσεως για να σπηλώσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία κράτησε 11 αιώνες και δεν πέρασε το Μεσαίωνα που πέρασε ο παπισμός στη Δύση. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν με μια τέχνη, με έναν σόφρονο λογισμό για να τα καταλάβει ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και το έργο πολλές φορές αυτών που εξηγούν και μιλάνε είναι πάρα πολύ δύσκολο, αγαπητοί αδερφοί. Δεν είναι εύκολο να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλάς. Πρέπει να ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το πεις για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις, για να μην νομίσουν οι άλλοι ότι εμείς είμαστε μυσαλόδοξοι, ότι μισούμε κάποιο λαό, ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Εβραίους, ούτε τους Βατικάνιους τους μισούμε, παρόλο που ξέρουμε το μίσος του εναντίον της Ορθοδοξίας. Διότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να μισούμε, είμαστε για να διαφωτίζουμε, να λέμε την αλήθεια, δίχως πάθος, και να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αλλά να διαφωτίζουμε όμως πάνω στα θέματα και να ξέρουμε τι συμβαίνει, για να μην πέφτουμε στις παγίδες των λύκων αυτών, οι οποίοι περιτριγυρίζουν την Ελλάδα και πάντα τη κόβουν ένα κομμάτι, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, όλα τα θεριά κόβουν και σπαράζουν την Ελλάδα, αλλά μένει στο τέλος και μαγιά. Τι είπα να πει? Ένα μικρό κομμάτι που ξαναγεννάει την Ελλάδα με το χριστιανισμό της τον υγιή και με τα τόσα και τόσα κατορθώματα, αυτή τη χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων.
Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει τόσους Αγίους και Μάρτυρες. Δεν υπάρχει. Πέστε μου μια χώρα στον κόσμο που να έχει τόσους Αγίους και Μάρτυρες. Η Ελλάδα είναι αυτή η μαρτυρική χώρα. Αυτός ο τόπος είναι ποτισμένος με αίμα μαρτύρων και ηρών. Γι' αυτό και όταν ανοίγουν το απείλωτο στόμα της μερικοί και συκοφαντούν αυτούς τους ιερούς αγώνες, κάνουν μεγάλη αμαρτία. Όχι μόνο απέναντι στην ιστορία, αλλά και απέναντι στην αλήθεια και απέναντι στο Θεό, διότι δεν λένε αυτό που είναι πραγματικά αληθό, αληθινές και καθαρόν. Οι Γερμανοί έχουν μια παροιμία που λέει, αν το θυμάμαι ακόμα, «Trink was klar ist», πιες ό,τι είναι καθαρό, «ist was», «φάε ό,τι είναι υγιεινό», δηλαδή είναι φρέσκο, «fresh ist», «ist was fresh ist», «und sagt was wahr ist», και πες εκείνο το οποίο είναι αληθινό και ντρέτο, ίσιο και τίμιο, την αλήθεια δηλαδή. Πίνε νερό όταν είναι καθαρό και κρυστάλλινο, τρώγε φαγητό όταν είναι φρέσκο και λέγε πάντοτε την αλήθεια. Αυτό αν κρατούσαμε κι εμείς στη ζωή μας αγνώμονα και αν το αναλύσουμε είναι μια χριστιανική, πραγματική χριστιανική ρίση αυτό το πράγμα, διότι την, όπως είδαμε και στη σημερινή μας εκπομπή, την υποκρισία την μισεί ο Θεός πάρα πολύ. Ας είμαστε λοιπόν και έξω και μέσα όπως πρέπει. Ας είναι καθαρή η πιατέλα μας και στο εσωτερικό το ποτήρι, ας είναι καθαρό και μέσα και έξω. Όχι όπως των Φαρισαίων που ήταν έξω μόνο καθαρό, ενώ μέσα ήταν γεμάτο μικρόβια. Να καθαρίζουμε και τον εσωτερικό άνθρωπο και τον εξωτερικό άνθρωπο. Δεν είναι κακό να καθαρίζουμε και τον εξωτερικό άνθρωπο. Κανείς δεν είπε ότι είναι κακό να εμφανίζεσαι καθαρό στον κόσμο. Αλλά αυτή η εξωτερική καθαρότητα είναι υποκρισία αν δεν συνοδεύεται και από την εσωτερική καθαρότητα. Όπως είναι υποκρισία αν κάνεις το σταυρό σου και δεν πιστεύεις στη σταυρική θυσία του Χριστού, αν ανάβεις το κερί σου και δεν πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή και ότι αυτό το κερί απευθύνεται σε μια ψυχή του πατέρα σου, της μητέρας σου ή οποιοδήποτε ανθρώπου άλλου του ανάβεις το κεράκι του. Και θυμήθηκα που μου έλεγε μια φορά ένας φίλος, εάν δεν ανάψεις εσύ το κερί του πεθαμένου, θα έρθει εκείνος τη νύχτα και θα στανάψει αυτός. Έχουμε ένα χρέος και σε αυτούς να παρακαλούμε για τις ψυχές αυτών που μας έχουν ευεργετήσει, όλων εκείνων των ανθρώπων που μας πρόσεξαν στη ζωή τους και τους έχουμε μία υποχρέωση. Δεν βγαίνει η υποχρέωσή μας με ένα κεράκι, αλλά είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτούς, να τους θυμόμαστε, να τους μνημονεύουμε και να παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς να τους βάλει στον παράδεισό Του, καθώς και εμάς και σε εσάς και ημών με ύψιλον και με ήτα, να έρθει μια μέρα που να βρεθούμε όλοι μαζί χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στον παράδεισο και να θυμόμαστε τη ζωή αυτή που περάσαμε εδώ πάνω στη γη και αυτά που λέγαμε. Να είστε λοιπόν καλά, εδώ τελειώσαμε, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριο.